Εδώ είμαστε λοιπόν με την πολιτική μας συζήτηση. Να καλημερίσω και πάλι την κυρία Σοφία Βούλτεψη από τη Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Σταύρο Ραχοβίτη από τον ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα. Και να ξεκινήσω. Καλημέρα. Καλημέρα, εμείς ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Κυρία Βούλτεψη, δωρεάν μάσκες στα σχολεία. Άρα δίκιο είχε ο ΣΥΡΙΖΑ που έλεγε τόσο καιρό ότι πρέπει να δοθούν δωρεάν μάσκες. Κοιτάξτε. Όταν κάνουμε αντιπολίτευση. Είναι τα παιδιά στο σχολείο. Αυτό είναι το κορυφαίο ζήτημα. Λοιπόν, καλά. Τι χάνουμε το στόχο. Εντάξει, δηλαδή, εντάξει. Κύριε Αραχοβίτη. Με συγχωρείτε. Δηλαδή, μέσα στα μέτρα που πρότεινε ο ΣΥΡΙΖΑ σαν υπεύθυνη αντιπολίτευση και όχι αντιπολίτευση κραυγών, ήταν 10 μέτρα. Ένα από αυτά ήταν και η δωρεάν παροχή μασκών στους μαθητές. Το βασικό είναι οι αποστάσεις. Αποστάσεις για να επιτευχθούν στα σχολεία σημαίνει πρώτον ότι πρέπει να αλλάξει το πλαίσιο που αύξησε τους μαθητές ανά τμήμα. Δεύτερον, ότι πρέπει να έχουμε περισσότερες προσλήψεις μόνιμου και επικουρικού προσωπικού, έτσι ώστε να μπορούν να εξυπηρετηθούν οι αυξημένες ανάγκες και κυρίως να επιτηρηθούν τα παιδιά για τη χρήση, για τον τρόπο χρήσης μάσκας. Γιατί η μάσκα, η παροχή μάσκα σε ένα παιδάκι 10 χρονών όπως είναι ο γιος μου ή και μικρότερα μόνο του από μόνη της δεν λέει τίποτα, ενδεχομένως να έχει και ανάποδα αρνητικά αποτελέσματα. Χρειάζονται καθαρίστριες, περισσότερες καθαρίστριες. 9.500 ομίψεις είναι αυτές οι κυβέρνηση, κύριε Αραχοβίτη. 9.500, κάνατε μπάχαλο. Ακούστε, ακούστε. Και δεν είναι ακούστε, κύριε συνάδελφε, ακούστε. Αντιπολίτευση της μάσκας και του κορονοϊού δεν γίνεται. Εδώ πέρα τα δεν πράγματα είναι. Μόνο αυτά. Δεν γίνεται. Δεν δηλαδή, είναι μόνο αυτά. Δεν πρόλαβε να πει. Είναι μόνο στο σχολείο. Δεν πρόλαβε να πει. Είναι για όλες τις ευπαθείς ομάδες. Είναι για το δημόσιο σύστημα υγείας. Ναι. Είναι τα ελληνοτουρκικά. Το να κουνάτε το δάχτυλο στους νέους και στο φιλότιμο των Ελλήνων, αποσιωπώντας, αποποιώμενη την ευθύνη που έχετε για τις αντιφάσεις και τις πανηλωδίες σαν κυβέρνηση, δεν είναι η σωστή πολιτική. Τα αποτελέσματα ποια είναι, κυρία Αραχοβίτη? Γιατί οι επιστήμονες, οι ειδικοί επιστήμονες, σας έλεγαν ότι ο τουρισμός και η κατάργηση των μέτρων, οι άτσαλοι, έτσι όπως κάνατε, χωρίς όριο, κατάργηση, πάυση των μέτρων, προκειμένου να λειτουργήσει η οικονομία, θα έφερνε αυτά τα αποτελέσματα. Δεν το ακούσατε. Αυτό σας το είπε κάποιος. Σας το είπε κάποιος επιστήμονας ότι το είπε. Στην καραντίνα. Τα λέτε μόνος. Κύριε Αραχοβίτη, να μην άνοιγε ο τουρισμός. Ναι, αυτό τώρα αυτό λένε. Όχι, όχι, όχι. Δεν είπαμε αυτό. Διευκρινίστε το. Δεν είπα αυτό. Παρακαλώ, διευκρινίστε. Προσέξτε τις παλινοδίες όμως για να συνεννοούμαστε. Έχουμε άλλα μέτρα και σταθμά στα αεροπλάνα. Άλλα μέτρα και σταθμά στις συγκοινωνίες. Στην αυτοπλοεία, άλλα μέτρα και σταθμά στις χερσαίες αφήξεις, στα χερσαία σύνορα. Αυτό είναι, δείχνει σοβαρότητα. Δείχνει σοβαρότητα στην αντιμετώπιση ενός τόσο μεγάλου κινδύνου όπως τον κορονοϊό. Ελάτε, κυρία Βούλτεψη, για να πάμε και στα λειτουργικά. Οι τουριστικοί πράκτορες ήταν αυτοί και οι ξενοδόχοι ήταν αυτοί που ζητούσαν να γίνουν τα τεστ μέχρι 72 ώρες πριν την είσοδο κάποιου στη χώρα. Βάλτε μια ελληνία, παρακαλώ. Δεν έχουμε κάποια έκρηξη, γιατί θέλω να πω μια στιγμή, για να είμαστε και ισορροπημένοι και μετρημένοι. Λέτε ότι απέτυχαν σε όλο αυτό τα μέτρα, ότι στον τουρισμό απέτυχαν, ότι μπήκαν έτσι, μπήκαν αλλιώς. Εγώ εξακολουθώ να βλέπω ότι οι αριθμοί δείχνουν πως η Ελλάδα, για παράδειγμα, στα κρούσματα είναι κάτω από την Ολλανδία, κάτω από τη Σουηδία, κάτω από πολύ κάτω από το μέσο όρο. Και μάλιστα από χώρες με πιο προηγούμενα συστήματα υγείας και με πληθυσμό ίσο ή μικρότερο κιόλας. Αυτό, μισό λεπτό, αυτό ας πάμε να το πούμε στους ανθρώπους που υφίστανται τις οικονομικές ενέργειες και που υφίστανται τα τοπικά lockdown. Αυτό ας το πάμε εκεί. Γιατί, δηλαδή, δεν μπορεί να είμαστε καλύτεροι. Αφήστε τα lockdown. Δεν έχει σχέση με το lockdown αυτό. Δεν έχει σχέση με το lockdown αυτό. Έχει σχέση με την αποτελεσματικότητα μιας δέσμης μέτρων, η οποία, κατά μείζωνα λόγο, βγαίνει από την κυβέρνηση, αλλά περνάει από μια επιτροπή επιδημιολόγων ως τώρα. Ναι, οι οποίοι είχαν. Εσείς θεωρείτε ότι είναι αποτυχημένα τα μέτρα που έχουν εφαρμοστεί στην Ελλάδα? Ότι έχουν αποτύχει τα μέτρα? Είχαν εισηγηθεί. Θα πρέπει να ήταν δηλαδή λιγότερα τα κρούσματα και λιγότερα. Όλοι προειδοποιούσαν ότι. Πιστεύετε ότι θα ήταν ακόμα λιγότερα τα κρούσματα, ότι η Ελλάδα θα είχε ακόμα καλύτερο ρεκόρ? Αν γινόταν άναρχα.
Λοιπόν, μπορώ να πω κάτι. Σύντομη απάντηση για να πάμε και στα λειτουργικά. Κύριε Ραχοβίτη, παρακαλώ. Αυτό είναι η αρχή. Κύριε Ραχοβίτη, στην κυρία Βούλτευση. Στην κυρία Βούλτευση τώρα, κύριε Ραχοβίτη, μισό λεπτό. Όταν πέρυσι είχαν περάσει τα 30 εκατομμύρια. Κύριε Ραχοβίτη, μισό λεπτό πρέπει να απαντήσει και εκείνη. Πολύ καλύτερα από του χειρότερου, εννοείται. Ποιο είναι χειρότερο, ο Ιγκλέσια, ο σύντροφό σα. Ποιον λέτε χειρότερο, τον Ιγκλέσια. Αφήστε το να μιλήσει. Ποιον λέτε. Κυρία Βούλτευση. Ελάτε, κύριε Ραχοβίτη. Πρέπει να σκεφτεί ο ελληνικό λαό, τον οποίο απευθυνόμαστε, δύο βασικά πράγματα. Πρώτον, πώς θα ήταν η χώρα αν είχαν ο τουρισμός και τα έσοδα, αν είχαν γίνει αυτό που ζητούσαν, όχι η αντιπολίτευση, αυτό που ζητούσε και οι ξενοδόχοι και οι φορείς, οι εισερχόμενοι στη χώρα να ακολουθούν ένα πρωτόκολλο στα αεροπλάνα, στα καράβια και στα χερσαία σύνορα και τεστ μέχρι 72 ώρες πριν. Θα ήταν μια πράγμα. Ποιος θα έκανε το τεστ, αφού δεν υπάρχουν. Αφήστε να ολοκληρώσει, παρακαλώ. Και δεύτερον, πώς θα ήταν τα πράγματα αν είχαν ενισχυθεί οι δομές, οι δημόσιες δομές υγείας, τόσο στα νησιά, όσο και στα νοσοκομεία αναφορά. 6.000 γιατροί προσελήφθησαν. Κυρία Βούλτευση, παρακαλώ. Δεν έχουμε χρόνο. Στο τελευταίο διάστημα δεν γίνεται, δεν έχει γίνει καμία, μα καμία ουσιαστική παραγωγή σε προσωπικό ιατρών. Και λοιπόν υγειονομικών. 6.000 άτομα. Εσείς γιατί δεν προλάβατε. Παρακαλώ πολύ. Όχι όλοι μαζί. Πότε περιμένετε. Να μιλήσουν τη συνάδελφή μας. Όταν είστε στην κυβέρνηση και δεν κάνετε.